όταν ενώνονται οι Έλληνες, το κύμα είναι τεράστιο και το τσουνάμι έρχεται. Μη διανοηθούν και παίξουν με τη Μακεδονία και με την Ελλάδα, όποιοι κι αν είναι αυτοί, θα τιμωρηθούν. Θα τιμωρηθούν. Επιχειρείτε να γίνει η Ελλάς απικία των Αμερικανών και των Τούρκων. Ήρθε η ώρα να σηκώσουμε ανάστημα και να πούμε τα μεγάλα όχι. Η Ελλάς ανήκει στους Έλληνες. Έλεγα το 2009, θέλετε να βάλετε την Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλετε να την βάλετε στο ΝΑΤΟ. Καλά κάνετε και τους βάζετε. Τους βορειπυρώτες αδερφούς μας όμως έχετε πάρει εγγυήσεις και δεσμεύσεις ότι θα τους προστατεύσουμε. Πήγαν και δολοφόνησαν, εκτέλεσαν ένα Ελληνόπουλο για ένα και μόνο λόγο. Γιατί ήθελε τη σημαία να την υψώσει εκεί που της αξίζει ψηλά. Θα σηκώσουμε λοιπόν τις σημαίες ψηλά. Και εγώ το λέω μα, η Βόρειος Ήπειρος είναι Ελλάδα, θέλουν δεν θέλουν. Θέλουν αυτό που είπε ο Βίσας, να εμπλουτίσουν την Ελλάδα με Αφγανούς, Πακιστανούς, Αφρικανούς. Αυτό είναι τροπή! Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες, πρώτα τα Ελληνικά και μετά ο Σάκης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδος είναι ότι δεν γεννούνται Έλληνες. Δεν γεννάμε Έλληνες. Και το χειρότερο απ' όλα, ο ανθός της Ελλάδος, 600.000 Ελληνόπουλα από 25 μέχρι 35 ετών έχουν φύγει στο εξωτερικό. Δεν υποσχόμαστε σε κανέναν τίποτα. Δεν μπορούμε να σε υποσχεθούμε ότι θα φάτε με χρυσά κουτάλια. Δεν μπορούμε να σε υποσχεθούμε ότι χαρίζουμε χρέη ή σκίζουμε μνημόνιο. Αυτά είναι ψέματα. Σας τα πω τσίπα. Θα σκίσει το μνημόνιο με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Είναι ψέματα. Είναι ψεύτης. Δεν είναι δυνατόν, ρε Χριστιανέ, μπορεί και λαδέμπορε, να χρησιμοποιείς το έθνος μας για να κάνεις κόμμα και σήμερα οι φίλοι σου να κάνουν business με τα συσίτια των αθροεισβολέων. Είσαι η ντροπή του έθνους. Είναι η ντροπή του έθνους όλοι τους. Στην ελληνική λύση θέλουμε τη λογική σας και το συναίσθημά σας. Στην ελληνική λύση, σε αυτόν τον φορέα, ζητάμε τη λογική των Ελλήνων. 150 χρόνια και πλέον ψηφίζουμε με βάση το συναίσθημα. Όχι. Θα ψηφίσετε με βάση τη λογική στις επόμενες εκλογές. Θα αργώσουμε, θα τσαπίσουμε, θα φρεζάρουμε, θα σπίρουμε και μαζί θα θερήσουμε όταν καρπίσει ο σπόρος της ελληνικής λύσης των Ελλήνων. Σηκωθείτε όλοι όρθιοι και φωνάξτε. Τι είμαστε! Τι είμαστε! Δυνατά, τι είμαστε! Ελάτε στην ελληνική λύση να ξανακάνουμε την Ελλάδα ελληνική. Ελάτε μαζί μας. Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω το έθνος! Ζήτω η πατρία! Ζήτω ο Κώστας Κατσίφας!